Κάσια και από εδώ η μαμά μου Μαρία. Μαζί θα σας δείχνουμε εύκολες και νόστιμες συνταγές μέσα από την εκπομπή μας Τρελές Κουτάλες. Και σήμερα θα σας δείξουμε μία συνταγή που γίνεται μέσα σε 5 λεπτά. Δύο. Οι δύο δεν προλαβαίνουμε μέχρι να κόψουμε. Εκτός από την προετοιμασία, λίγο κόψω και τα λέω. Άντε 10 λεπτά. Αυγοσαλάτα. Νόστιμη, θρεπτική, υγιεινή. Πάμε να φέρουμε τα υλικά. Την αυγοσαλάτα θα χρειαστούμε 6 αυγά, ένα κρεμμυδάκι φρέσκο, ένα μικρό κρεμμύδι ξερό, μία κουταλιά κουτρούβι, 2 με 3 αγγουράκια τουρσί, 2 αγγουράκια, 10 κλωναράκια μαϊτανό, ελιές, προαιρετικά 2 με 3 καυτερά πιπεράκια, 3 με 4 κουταλιές γιαούρτι στραγγιστό, 1 κουταλάκι μουστάρδα, λάδι, ξύδι βαλσάμικο, αλάτι, πιπέρι και ρίγανη. Φιλαναδίτσα, όλα τα υλικά μας πρέπει να είναι ψιλοκομμένα. Τα έχουμε ετοιμάσει ήδη όλα εκτός από τα αυγά. Έτοιμες. Αυγό. Αυγό. Ψιλοκόβουμε. Και βάζουμε. Σμάρτα. Μια αυγά. Να εξηγήσουμε στους έντες μας πώς να ψιλοκόβουν. Τα αυγά. Ναι. Αν δεν έχετε ήδη κόβει χάλια, θα κόβετε στα μέση, μετά στα 4-5 και λεπτές λωρίδες. Θέλω να μου αφήσει. Και δεν του αρέσει το αυγό. Δεν θα κάνει αυγό σαλάτα, το μόνο σίγουρο. Ναι. Δεν έχει να το αντικαταστήσει με κάτι άλλο. Κυρία Αγάπη, να μας πείτε τη θρεπτική αξία των αυγών. Γεια σας παιδιά, είμαι η Αγάπη Μιχαήλ, κλινική διαιτολόγος, διατροφολόγος και είμαι ειδικός της διατροφής. Το αυγό είναι ένα φθηνό και ευκολομαγείρευτο υλικό. Το ασπράδι είναι υψηλής βιολογικής αξίας πρωτεΐνη και ο κρόκος προσδίδει σε σωστή αναλογία διαφορετικά λιπαρά. Τα αυγά περιέχουν επίσης μέταλλα και βιταμίνες όπως η βιταμίνη Δ, αλλά και αντιοξειδωτικά. Περιέχουν επίσης χολίνη που δεν επιτρέπει την απορρόφηση της χοληστερόλης που περιέχουν τα αυγά, αλλά είναι και απαραίτητη ουσία για την ανάπτυξη του εγκεφάλου του εμβρίου στην εγκυμοσύνη. Παρόλο που η χοληστερόλη που περιέχουν τα αυγά τελικά δεν ευθύνεται για την αύξηση της χοληστερόλης στο αίμα, καλό είναι να αποτελούν συστατικό μιας ισορροπημένης διατροφής και να καταναλώνονται με μέτρο. Ο λόγος είναι γιατί περιέχουν κορεσμένο λίπος που όταν υπάρχει σε μεγάλες ποσότητες στη διατροφή μας, αυτό ευθύνεται για την υψηλή χοληστερόλη και την αύξηση του σωματικού λίπους. Άρα, ένα υγιές άτομο θα μπορούσε να καταναλώνει αυγά κάθε μέρα αν τα συνοπολογίζει στα υπόλοιπα λιπαρά και αν τα μαγειρεύει χωρίς αλάτι και χωρίς άλλα λιπαρά, π.χ. λάδια. Καθώς το αυγό έδειξε να βοηθά στον κορεσμό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τα άτομα που προσπαθούν να χάσουν βάρος. Ένα μέτριο αυγό, περίπου 55 με 60 γραμμάρια, προσδίδει μόλις 66 θερμίδες, περισσότερη πρωτεΐνη, λιγότερα λιπαρά και καθόλου υδατάνθρακες. Άτομα με υψηλή χοληστερόλη θα έλεγα ότι θα μπορούσαν να καταναλώσουν μέχρι 4 κρόκους την εβδομάδα, αλλά περισσότερα σπράδια. Ευχαριστούμε κυρία Αγάπη! Πολύ ωραίο ο Άνος, θρεπτικότατα τα αυγά. Πάρε το χέρι και βάζουμε εδώ τα αυγά μέσα στον μπολ. Και μετά βάζουμε τα αυγά μέσα στον μπολ. Βάζουμε ελιές, τουρσί. Ακριβώς, βάζουμε ελιές, βάλε. Ωραία. Το μπολ και όχι πάνω μου, ωραία. Τουρσί και το καπάρι κουτρούβι. Μαϊντανό. Το κρεμμυδάκι το φρέσκο. Και το κρεμμυδάκι το ξέρω μετά. Ωραία. Το γιαούρτι δεν είναι αναγκαστικό. Όχι, είναι φυσικά και είναι αφήνισό. Ενώ, όχι, ενώ με το... Όποιο θέλει μπορεί να μην βάλει μουστάρδα, αλλά να βάλει μαγιονέζα. Εντάξει, εμείς θα δείξουμε μια εναλλακτική πρόταση για να γίνει πιο υγιεινό, να μην έχει μέσα μαγιονέζα.
Εμένα δεν μου αρέσει η μαγιονέζα, ούτε η μοστάρδα, ούτε η κέτσαπ, αλλά... Αυτή ίσως σου αρέσει. Λοιπόν, εδώ, έλα, μασάκι μου, έχουμε βάλει μέσα το γιαούρτι, τη μουστάρδα, το βαλσάμικο, το ξύδι, αλάτι, πιπέρι και λίγη ρίγανη. Και βασάκι μου πήγε. Δεν είμαι πετσέτα! Άντε βρε, δεν το ήξερα. Κρίμα, παιδί μου. Και δώσε μου και το λάδι, εκείνο το σπρέι, το αρωματικό. Αρωματικό σπρέι Oil Breeze. Ακριβώς, πήδηξε έτσι, γιατί η θεία περίμενε. Έτσι. Παρακαλέψτε να το κρέψω. Είναι μια τέλεια σαλάτα για γεύμα, για συνοδευτικό, για αυγά που μας έχουν μείνει. Εάν θέλετε και σας αρέσουν τα καυτερά όπως εμένα, μπορείτε να βάλετε και λίγο μπούκοβο ή λίγο πιπέρι καυτερό, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, ήταν γρήγορη, πέντε νόστιμη και επειδή κινδυνεύουν να μου τη φάνε, σας αφήσουμε γρήγορα, γρήγορα. Α, και θα θυμάστε, για να έχει η ζωή μας νοστιμιά, θέλει λίγα. Λίγα και καλά λίγα. Αγάπη. Χαμόγελο και λίγη τρέλα.